E bom, isto é o nome de patrões. Portanto, eu tenho problemas, amigo, que vai chegar a curar e parar. Tenho problemas, já se via, já se dava a barona, a da panda, a pedra onde se abrocha, a minha voz, o juiz, o meu voz, a fé e os filhos, o menino, a catarás, a nossa, a paz, a vida, as pessoas, a nossa, a fé, a chegar, a amém. Obrigado, isso. Πόσα χρόνια ήταν δεμένος, ήσαν δεμένοι χριστιανοί στη Ρωσία? 70. 70. 70. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. 70. Ο πόλεμος έγινε για να εμφανιστεί η Εκκλησία του Χριστού από τη Ρωσία. Τώρα, τελευταία χρόνια μιλάμε τώρα. Και απόλυτο το μνημόσυνο αυτών. Δηλαδή, αυτοί που κυβερνούσαν και θέλανε να εξαφανίσουν την Εκκλησία του Χριστού, τελειώσανε. Ερυπείο χρόνου, την ώρα λέει, πάντα όσα ηθέλησε επίσης ο Κύριος. Υπάρχει το κακό, και πρέπει να καθαριστεί. Δεν καθαρίζεται από μας. Εμείς έχουμε χρέος να καθαριστούμε, ο καθένας μόνος του, τον εαυτό του, και να προσευχηθούμε για το σύνολο. Όσο η προσευχή γίνεται μόνο για τον εαυτό μας, τον τουβάρι πάει και γυρίζει. Δεν πάει καθόλου παραπέρα. Η προσφορά της θυσίας του Κυρίου πέρασε τα όρια της Παλαιστίνης στην Οικουμένη και στα πέρα της Οικουμένης, τα ρήματα αυτών έγινε για όλο τον κόσμο και οτιδήποτε εμείς κάνουμε στη ζωή μας σαν χριστιανοί, όσο μικροί για να είμαστε, δεν θα μπορέσουμε εδώ φύση αδύνατον να χωρέσουμε αυτό που ο Κύριος ζήτησε να κάνουμε και γίνεται. Άσχετα αν εμείς δεν το φτάνουμε να το κατανοήσουμε και να το ζήσουμε και να το δούμε. Ποιο δηλαδή, ότι ζητάω στην προσευχή μου ένα μεγάλο καλό για τον κόσμο. Είμαι άξιος, είμαι, δεν είμαι άξιος, έχω υποχρέωση να το ζητήσω και τα παραπέρα είναι του Κυρίου. Για λίγο αυτό, πέστε κάτι πάνω σε αυτό. Πέστε κάτι. Έχετε και εσείς υποχρέωση να πείτε μια κουβεντούλα. Δεν είναι το να πω να έχω διάλογο με τον Χρήστο, με τον αδελφό τον Τάσο από εκεί πέρα και να λέω τη γνώμη μου και ανεψώνω τα αναστημά μου, το ξέρω. Όχι. Ό,τι έχει ο άνθρωπος θα το πει στον Κύριο και ο Κύριος τα γνωρίζει όλα. Έτσι λέει, έλεγε ο Άγιος εκείνος που, του οποίου κάναμε δύο θέματα. Ο Άγιος Αθανάσιος Μητυλιναίος. Δεν είναι Άγιος, αλλά ίσως και ανακηρυχθεί κι αυτός. Έλεγε, τα βλέπει όλα, τα γνωρίζει όλα, τα ακούει όλα. Από εκεί πέρα, ακουπίστε τα. Τον εαυτό σας, ακουπίστε πάνω στον Κύριο. Άγιος Ιάκωβος, αδερφός, δεν λέει, έφιαστε υπεραλλήλων όπως οι αθήτε. Υπεραλλήλων. Είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά ευχόμαστε ένας υπέρ του άλλου. Άμα λείψει μου ρε Σταύρο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Κάνω προσευχή για τους άλλους και λέω τόσο αδύνατος να είμαι, μην το καταλαβαίνω, λέω. Αλλά από την άλλη μεριά λέω, ξέρε πώ ψηλά θα κάνει. Ειλικρινά, ζω αυτή την αδυναμία της προσευχής. Δεν έχω ποιος είμαι, λέω. Που ζητάω για τον Σταύρο να τον ελέησει ο Θεός. Παράδειγμα, λέω έτσι. Ναι. Και όμως έχει εναποθέσει ο Κύριος για έργο δικό μας την προσευχή για τους άλλους. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων. Και λέει κάπου ο Παύλος ότι
πολύ προϊσχύει ιδέες δικαίου ενεργουμένη και όταν είναι πολύ λέει, είναι πολλαπλά σε ηχάρις. Πολλαπλά σε ηχάρις, κάπου το λέει σε ένα σημείο που. Για αυτό το έργο της προσευχής υπέρ του σύμπαντος κόσμου, όπως λέει η Εκκλησία, το λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου του Κυρίου δεηθόμεν. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο για την ειρήνη όλου του κόσμου, όχι για τα προσωπικά μας. Κάπου στο βιβλίο του μέσα γράφει ο Άγιος Παΐσιος, στο βίο. Όχι, δεν προσεύχομαι καθόλου για τον εαυτό μου, ούτε για το σπίτι μου. Για τα προβλήματα των άλλων. Και ο Θεός ξέρει τι κάνει από εκεί πέρα. Για τα προβλήματα λέει των άλλων. Εμείς λέμε, δώσε μου Κύριε, επόμενο είναι να ζητήσουμε. Αλλά δεν είναι το μοναδικό μέλημα. Θα ζητάμε τον Κύριο για τον εαυτό μας μόνο. Αυτό τα λέω εξ αφορμής του ότι να βοηθάμε τον μουσουλμάν. Και προσευχή θα κάνουμε γι' αυτό. Ναι. Πού ξέρεις, και το θέμα δεν είναι αν το βοηθάμε ή δεν το βοηθάμε. Όχι. Το πόσο βλέποντας εμένα ο ΑΒ αλόθρησκος παίρνει και αλλιώνεται. Δηλαδή η ζωή μου τον εμπνέει, ας μην το πω τίποτα. Άμα τον εμπνέει η δική μου η ζωή, το θαύμα γίνεται. Το θαύμα γίνεται. Και αυτό λέει στο βίο του Αγίου Παϊσίου. Έβλεπε τον Άγιο Παϊσίο που ήταν παιδάκι η μουσουλμάνα και αλλιωνόταν. Και τον έκανε δεκτό μέσα σπίτι. Δεν είναι ότι δεν παίρνει από το παραδείγμά μας το καλό παράδειγμα ο άλλος. Θα πάρει σήμερα σου πει, ξέρεις είναι αυτό. Όχι. Και εδώ που έχουν έρθει όλες που έχουν έρθει, εδώ λέει ένας βαστάει τον κόσμο όλο στα χέρια του με την προσευχή του. Όχι να είναι περισσότεροι. Δικαίου ενεργομένοι, δεν λέει. Πολύ ισχύει ιδέες δικαίου, δεν μιλάει για δύο, μιλάει για ένα. Αν είναι παραπάνω, κουνάει και τη γη. Κουνάει και τη γη. Αυτό που λείπει, να πω για τον εαυτό μου, για από εκεί να ξεκινήσω, για να μην, γιατί θα είναι αδίκημα να πω για εσάς και για κάποιον άλλον. Κυλάνε οι μέρες και γιορτάζουμε γιορτές και μικρές Αγίων και μεγάλες δεσποτικές και θεομητερικές. Έτσι περιμένουμε και το Πάσχα να έρθει, να το γιορτάσουμε. Θα γιορτάσουμε, λέει, το Πάσχα. Και γίνεται και ετοιμασία. Εννοούμε αυτοί που έχουν επαφή με την Εκκλησία και παιδεία ανάλογη εσωτερική, ανάλογη παιδεία, κάποια μελέτη Αγίου, κάποια ώρα μελέτης Αγίας Γραφής, την προσευχή, κάποιο έργο που δεν το βλέπει ο άλλος, φιλάνθρωπο. Αυτά είναι και άλλα. Είναι η παιδεία που ζητάει ο Κύριος. Είναι θέματα αυτά καρδιάς. Δεν είναι θέματα νου και γνώσης. Αυτά ο νους και η γνώση πρέπει να υπάρχει. Αλλά άμα λείπει η καρδιά, είναι άχρηστος ο νους, άχρηστη και η γνώση, πέρα για πέρα. Γιατί, όπως το λέει Παύλο, λέει, καταλάβετε το, ότι μόνο η γνώση βάζει κέρατο στον άνθρωπο. Το λέω εγώ σε απλή γλώσσα. Φυσιεί, μόνο η γνώση. Φυσιεί σημαίνει τον φουσκώνει. Του προσθέτει
εγωισμό, ίσως παραπάνω από τρίτο ουρανό. Γι' αυτό είπα, βάζει κέρατα. Χρειάζεται και η καρδιά, η παραδομένη στου Κυρίου το έργο. Στου Κυρίου το έργο. Είπαμε γιορτή περιμένουμε, γιορτές και γιορτή μεγάλη περιμένουμε. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Δεν το λέω, δεν λέω δικά μου πράγματα, έχω μπροστά μου το βιβλίο του Χρυσοστόμου. Η γιορτή δεν προσδιορίζεται από, μόνο από το πρόσωπο που εορτάζει. Και ενώ τον Χριστό, την Παναγία, αυτοί εορτάζουν. Οι Άγιοι δεν προσδιορίζονται μόνο. Η γιορτή προσδιορίζεται και από το ήθος αυτού που συμμετέχει στη γιορτή. Επαναλαμβάνω, από το ήθος. Δηλαδή, πιο απλά σημαίνει, γιορτάζω, παραδείγματος χάρη, τα Χριστούγεννα. Ζω τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα, τι ζω τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Γεννιέται ο Χριστός μέσα μου, με τον τρόπο που το ζητάει η ίδια Εκκλησία. Μιλάει ο Χριστός μέσα από μένα, ναι. Πως λέει ο Απόστολος Παύλος, ζει δε εν εμί ο Χριστός. Ζει μέσα μου. Εφόσον ζει ο Χριστός μέσα μου, έχω γιορτή και ας μην είναι Χριστούγεννα. Γεννιέται καθημερινά ο Χριστός. Δεν έχω μέσα μου γιορτή ήθους και αρετής. 10 Χριστούγεννα μαζί να είναι, γιορτάζω μία γιορτή διαβολική. Γιατί η γιορτή προσδιορίζεται, επαναλαμβάνω, το λέει ο Χριστός, από το τι έχω μέσα μου, πώς εγώ βιώνω τον Χριστό. Λέγει, εάν μιμήσε τη ζωή του Χριστού, εάν μιμήσε τη ζωή του μάρτυρα, εάν ζεις σταγνάρια, στον τρόπο της ζωής, το πω πιο απλά, που έζησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και οι ακολουθήσαντες Αυτόν Άγιοι, εάν ζεις, γιορτάζεις κάθε μέρα τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Είναι πια ξεκάθαρο. Έχει καθημερινή γιορτή εκείνος που βιώνει αυτό που ζητάει ο Κύριος από τον καθένα μας. Αντίθετα, κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, χωρίς Χριστό γιορτή έχεις. Χωρίς Χριστό γιορτή έχουμε. Λέει, το διαβάζω στα αρχαία, μιμήθηκες τον Χριστό, εμιμήσω τον Κύριο, μάρτυρα. Εζήλωσας αυτού την αρετή, αυτού που γιορτάζει, του Κυρίου ή του μάρτυρα, του ζήλεψες τον τρόπο της ζωής και την αρετή. Κατήγνος αυτού της φιλοσοφίας έδραμες, σημαίνει κατήγνος σταγνάρια, που περπατάει ο Κύριος ή ο μάρτυρας, έδραμες, περπάτησες και ουκούσεις ημέρας και ουκούσεις, και όταν δεν είναι ημέρα, το ουκού σημαίνει όταν δεν είναι ημέρα εορτή μάρτυρος ή του Ιησού Χριστού ή της Παναγίας, όταν δεν είναι ημέρα, αλλά βαδίζεις σταγνάρια αυτών, εορτάζεις. Εορτάζουμε κάθε μέρα.
εφόσον ζούμε στου Κυρίου και των Αγίων τα γνάρια μας. Και κυλάει η μέρα το πρωί, ξυπνάμε, κάνουμε προσευχή μας, πρέπει ο νους μας να έχει παραδοθεί, τελείωσε. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, τι ωραία που το γράφει στο βιβλίο του Άγιος Παΐσιος. Έχω βρει, λέει, ένα πυροβολείο με δέντρα γύρω γύρω, λέει, στο όρος, και πάω εκεί και στείλομαι και βάζω εναντίον του πειρασμού, λέγοντας, λέει, με το κομποσκήνι μου, το πολυβόλο αυτό, λέει, το κομποσκήνι μου, Κύριε Χριστέ ελεησόμε. Άγιος Παΐσιος. Λέει, είναι ρηπές αυτές. Ακριβώς έτσι το γράφει. Ρίχνουμε τις ρηπές, λέγοντας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, με το κομποσκήνι. Κάθε κόμπος, μια ρηπή. Ζούμε εν Κυρίω. Ζούμε εφόσον ζούμε την ημέρα μας. Γιορτή είναι, πραγματικά γιορτή είναι. Το μεγαλείο εκεί βιώνεται. Στην προσευχή μέσα. Μέσα στην προσευχή. Όταν λέμε την ευχή, και να έχουμε άποψη ένα πράγμα, το διαβάζω στην καθημερινή μου περίπου μελέτη του Ψαλτηρίου, λέει κάπου, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Λέει ο Δαβίδ σε ένα σημείο, ετοιμάστηκα, προσευχή είναι αυτή, το ετοιμάστηκε και δεν ταράχτηκα. Του λέει στον Κύριο, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Απλά, πολύ απλά σημαίνει αυτό το πράγμα. Λέει στην Καλόγρια, βγαίνεις έξω, λέει, από το κελάκι σου και ξέρεις ότι εκεί στην τρύπα είναι ένα φίδι. Δεν θα προσέξεις το φίδι που μήπως βγήκε σε δαγκώσει. Θα περάσεις από την τρύπα και θα κοιτάς απάνω. Θα προσέξεις την τρύπα. Και όταν το πρωί φεύγεις από το σπιτάκι σου, μνημονεύοντας το όνομα του Κυρίου και περιμένοντας μήπως κάποιος σου κάνει επίθεση, άνθρωπος με συμπεριφορά άσχημη, ο πειρασμός με το δικό του τρόπο, να το περιμένουμε και το πράγμα. Για να μην εκτροχιαστούμε με το πρώτο πειρασμό, ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Μας χρειάζεται, γιατί έχουμε και οικογένεια. Και εκεί τα πειρά είναι πολλά. Λοιπόν, βιώνεται η εορτή όχι άπαξ, ούτε δύο φορές το χρόνο, ούτε τρεις με τον κύκλο των ημερών, αλλά καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε, λέει Κύριε. Καθεκάστην ημέρα και ώρα και στιγμή. Τιμή στο πρόσωπο του Κυρίου, τιμή. Ή το πρόσωπο του μάρτυρας. Είναι να το ακολουθούμε στα γνάρια του, να μιμούμεθα το περπάτημά του Αγίου, του μάρτυρα. Αυτή είναι η πραγματική γιορτή. Αντιστρόφως. Οι τα φαύλα πράττοντες, αυτοί που στη ζωή τους ζουν χωρίς Χριστό και κάνουν το κακό στον κόσμο, και σε ημέρες εορτών, σε ημέρες εορτών, αυτοί που περνά τη ζωή τους μέσα στο κακό, μέσα στην αμαρτία. Και Χριστούγεννα να είναι και Πάσχα να είναι και Πεντηκοστή να είναι και οτιδήποτε να είναι, ανέορτηση, ανέορτη. Ανέορτη σημαίνει δεν έχουν γιορτή. Πώς το κάνουν για το πράγμα. Δεν έχουν γιορτή. Ομοίως και αντίθετα, και αυτοί που μετέρχονται, που ζουν με την αρετή και πανηγύρι να μην είναι, και πανηγύρι να μην είναι, πανηγύρι έχουν. Έχετε στο νου μου ο Άγιος Παΐσιος. Γονατίζω να κάνω, λέει, την προσευχή μου. Βράδυ το έχουμε ξαναπεί, ίσως το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, έτσι μου λέει η μνήμη μου. Και ήταν μεσάνυχτα περίπου.
όχι να το αγοράσε, αλλά έκανε προσευχή και αυτά στα μεσάνυχτα και ακούει τάπ, τάπ, τάπ την πόρτα. Πάω λίγο μπρος, κάνες. Μετά από λίγο, η άλλη πόρτα είναι τάπ, τάπ, ανοίγω κανείς. Μετά ακούω τα κεραμίδια θόρυβο. Και κατάλαβα ότι ήταν αυτός που ήθελα να με ενοχλήσει και είπα τώρα θα έχουμε πανηγύρι. Το θυμήθηκα, επειδή λέει αυτοί που έχουν Χριστό και γιορτή που δεν είναι έχουν πανηγύρι. Να λίγο το έχεις, να του μιλάς τον Κύριο στον δρόμο μου, ρε παιδί μου. Τόσο λίγο είναι. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Να σου κάνει την τιμή, να σου πει μίλησέ μου και εγώ είμαι μαζί σου την ώρα που μιλάς. Και αν μην το καταλαβαίνω για το πράγμα, είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Λέει λοιπόν ότι πανηγύρι έχουν αυτοί που ζουν την ζωή του Κυρίου και των μαρτύρων, γιατί είναι ο Κύριος και πανηγυρίζει μαζί τους. Και οι μάρτυρες και οι Άγιοι. Και επιγραμματικά, με πολύ ένα ωραίο τρόπο, δυνατό, κομψό, λέει «Εν γάρ το καθαρό του συνειδότος, εν γάρ το καθαρό του συνειδότος, από την καθαρή συνείδηση προσδιορίζεται η γιορτή». Τη γιορτή τη φανερώνει, λέει, καθαρή συνείδηση. Η ποιότητα της καρδιάς. Καρδία καθαρά, κτίσον ελεμεί ο Θεός. Αυτό το πραγματάκι προσδιορίζει τη γιορτή. Δεν χρειάζεται να έχουμε τα πανηγύρια τώρα. Πανηγύρια τώρα. Που καθαρίζουμε την ψυχή μας. Μια τέτοια καρδιά που καθαρίζεται, πάει όλο τραγάλα στην εκκλησία. Για να πάρει μέρος στην κοινή λατρεία. Στο άλλο πανηγύρι αυτό. Άλλο πανηγύρι αυτό. Στην κοινή λατρεία. Άλλο πανηγύρι αυτό. Ώστε ο ρήπου, ο ρήπου. Ρήπος είναι η βρωμιά, η κοιλίδα. Ρήπος. Λέει βγάζει ρήπου στο αυτοκίνητο. Μπράβο. Λοιπόν, ο ρήπου και κοιλίδος, αυτός που από ρήπο και κοιλίδα διατηρεί καθαρά τη ζωή του, εκείνος που κρατάει καθαρή τη ζωή του από ρήπο, βρωμιά και κοιλίδα, καθημέραν εορτάζει. Κάθε μέρα έχει γιορτή. Κάθε μέρα έχει γιορτή. Μα θέλουμε παραπάνω να είναι ο Κύριος πάνω. Τι άλλο, το πανηγύρι τι άλλο είναι. Τι άλλο είναι το πανηγύρι. Καθημέρα λοιπόν εορτάζουμε. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή. Ιερός Χρυσόστομος. Πανηγυρίζων, προσέξτε αυτές τις δύο κουβέντες που θα πω τώρα. Πανηγυρίζων, πανηγυρίζει δηλαδή, αυτός που απορρίπω και κοιλίδα καθαρά την καρδιά του, έχει λέει πανηγύρι. Και λέει πανηγυρίζων αΐ. Πανηγυρίζων αΐ. Τι σημαίνει πανηγυρίζων αΐ. Έχει πάντα πανηγύρι. Δεν του λείπει το πανηγύρι. Τώρα πως ο καλόγερος που ζει το πανηγύρι μέρα νύχτα να μην πανηγυρίζει. Τι να σου λέμε τώρα. Έξω από μια πραγματικότητα να ζεις, λες όλες τις κοταμάρες που υπάρχουν. Αν πεις την πραγματικότητα και τη βιώσεις, θα τον βουλώσεις τέλειο στο και θα πεις πω πω τόσο καιρό τι έκανα. Έτσι θα πεις. Θα πεις κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω. Γιατί και εμένα μου περνάνε μαζί με εσάς αυτά τα πράγματα μέσα τώρα. Το έχω διαβάσει, τα ξαναδιαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Μήπως περάσει καμιά τρύπα μέσα. Λοιπόν, ώστε ο ρήπου και κοιλίδος καθαράν διατηρεί
τη ζωή του καθημέρα εορτάζει. Πανηγυρίζω ναή. Πανηγυρίζει πάντοτε. Καν κι αν ακόμη μη εν ημέρα μη δε κι αν ακόμα δεν είναι ημέρα γιορτής. Καν μη εν ημέρα κι αν ακόμα δεν είναι ημέρα γιορτής κι αν ακόμα δεν είναι στους ναούς μέσα να προσεύχεται. Να το προσέξουμε. Δεν προσδιορίζεται η γιορτή από τον ναό που θα πάω να μαζευτώ, γιατί μπορεί να πάω στην εκκλησία και να είμαι έξω και έξω με την εκκλησία. Αλλά αν πανηγυρίζω, όπως λέει ο Ιερός Θεόσταμος, και η γιορτή του Αγίου να μην είναι και στην εκκλησία να μην είμαι, πανηγυρίζω τον Άγιο. Πανηγυρίζω τον Άγιο. Πανηγυρίζω τη γιορτή που υπάρχει. Έστι γάρ καθεαυτόν εορτή μαρτύρων επιτελεί. Έστι γάρ καθεαυτόν είναι δυνατόν να επιτελούμε καθεαυτόν στον εαυτό μας μέσα εορτή Αγίου, εορτή μάρτυρος, εορτή Χριστού. Το ξαναδιαβάζω, λέει πανηγυρίζω ναή, πάντοτε έχει πανηγύρι και καθεαυτόν ζει εσωτερικά καθημερινά το πανηγύρι του Αγίου, ας μην είναι η γιορτή του και ας μην είναι μες στο ναό. Δεν καταργεί τη σύναξη προς Θεού, ούτε και το ναό που καταργεί. Αλλά σου λέει, αυτά, ο ναός δηλαδή, προσφέρει εφόσον προϋπάρχουν τα άλλα. Αν δεν προϋπάρχουν τα άλλα ο ναός και να πας δεν σου κάνει τίποτα. Και το λέει εδώ πέρα, και ταύτα λέγω, ουχή να μη παραγελόμεθα προς ναούς και του τάφου των μαρτύρων, τα λέω, όχι για να μην πάμε, λέει, εκεί που είναι η τάφη των μαρτύρων και οι ναοί, προς Θεού. Αλλά είναι με τα προσικούσεις προθυμίας παραγενόμενοι απαντώμενοι τους Αγίους. Αλλά με την ανάλογη προθυμία να πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν προσδιορίζεται το Πάσχα που περιμένουμε από τα αρνιά, ούτε από τα ρούχα που θα φορέσουμε, ούτε από το ότι θα πέσουν νεκροτίδες και τα ρέστα, από το αν το Πάσχα είναι αΐ Πάσχα εδώ. Ζούμε ένα παντοτινό Πάσχα εμείς εσωτερικά. Και για να είμαστε εκείνος που ζει κατά αυτόν τον τρόπο, που ζει κατά αυτόν τον τρόπο, το πανηγυρίζω ή πανηγυρίζει, το αναφέρει ο Χρυσόστομος με τη λέξη απόλαυση. Απολαμβάνει, έχει τρυφή είναι απόλαυση, εσωτερική, αγαλίαση, ομορφιά, γιατί βιώνει το ΑΗ πανηγυρίζει. Το ΑΗ πανηγυρίζει. Ή βούλη τρυφάν, εάν θέλεις να τρυφάς, να ζεις στην απόλαυση την πνευματική. Τρυφή είναι απόλαυση. Εάν θέλεις λοιπόν να ζεις στην τρυφή την πνευματική, με τέτοια καρδιά που αναφέραμε προηγουμένως, με τέτοια βιώματα, πήγαινε στην εκκλησία. Πήγαινε ακόμη και στο τάφο του μάρτυρος. Πάνε στον Άγιο Παΐσιο, πούλμαν, ουρές. Πήγαινε με τέτοια καρδιά στον τάφο του Αγίου. Πήγαινε και στο ναό του. Και λέει τώρα, έχε πηγάς δακρύων εκεί. Εκεί που θα πας, άσε να τρέξουνε σαν πηγές από τα μάτια σου τα δάκρυα. Έχει πήγα προσκύνησα του Αγίου και τελείωσα το. Αυτή είναι η υποχρέωση. Σύντριψον τη διάνοιά σου. Σύντριψον τη διάνοιά σου. Πώς το λέει ο Δαβίδ αυτό.
συντετριμμένη. Καρδία συντετριμμένη και πνεύμα συντετριμμένο. Ούκ εξουδενώσει. Λέει, καρδιά που νιώθει η συντριβή, που νιώθει ότι λυγίζει μπροστά σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα που ζει ή μάρτυρος ή Χριστού ή Παναγίας, ο Κύριος την κάνει δεκτή. Ζει την τρεφή. Θυμάμαι εκείνο που σας είχα πει και άλλη μια φορά. Εκκλησιάστηκα, γράφει ο Άγιος Παΐσιος. Στην κορυφή του Άθωνα, όχι στην κορυφή του Άθωνα, στα Κατουνάκια. Σε ένα κελάκι, σε χειμώνα καιρό, πάφτωχο. Εκκλησιάστηκα, όσο εκκλησιαζόμουν, είχα πάθει, το πω σε γλώσσα δική μας, κατάψυξη από την παγωνιά, δεν είχε θέρμανση. Ήρθε η ώρα να κοινωνήσω και κοινώνησα. Εκείνη την ώρα φωτίστηκε το μυαλό μου με ένα φωστείο και όταν έφυγα λέει, όχι μόνο το μυαλό μου λέει θέρμανε, αλλά και ολόκληρο μου το σώμα. Εξουδετέρωσε λέει ολόκληρη την παγωνιά που είχα στο σώμα μου. Και στον δρόμο που πήγαινα φωτιζόταν όλος ο δρόμος και θερμαινότανε. Όλος ο δρόμος. Πανηγυρίζει ΑΗ. Άγιος Παΐσιος είναι αυτός. Το πανηγύρι δεν βιώνεται τη μία μέρα. Και όταν ακόμα θα πω κάτι, από τον εαυτό μου παράδειγμα δηλαδή, επειδή βλέπω ότι πέφτω, ξαναπέφτω, ξαναπέφτω, ξαναπέφτω. Λέω, Κύριε μου, κάνεις δεκτή προσευχή. Και με συμφέρει, σκαλίζω με τη μία μου και λέω, μα εσύ Κύριε έχεις πει, όσες φορές και απέσεις, σήκω επάνω και εγώ είμαι έτοιμος, σε δεκτώ. Και παίρνω την παρηγοριά από εκεί. Γιατί έρχεται και μας λέει, έπεσες, είδες, δεν είσαι για τίποτα, να μας μεταφέρει σε άλλο πεδίο απελπισίας από εκεί. Όχι, θα πέσουμε. Λέει, όσες φορές και αν πέσει, σήκω. Εγώ εδώ είμαι, θα σε δεχτώ. Το θυμάστε για το παράδειγμα το ωραίο. Να το πω, γιατί μας είναι ανάγκη. Μιλάμε για την πνευματική τρυφή. Και το πανηγύρι. Ένας μοναχός έπεφτε στην πορεία. Μετάγαινε. Καταλάβαινε το λάθος, πήγαινε στην εκκλησία, προσευχόταν. Κύριε, συγχώρεσέ με. Κάθε φορά που αμάρτανε, έκανε το ίδιο πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πειρασμός. Την ώρα που έκανε, που επαναλάμβανε αυτό το γεγονός. Μα Κύριε, δεν το βλέπεις, θα σε κοροϊδεύει, τι το δέχεσαι. Εσύ δεν βλέπεις, σε κοροϊδεύει όταν φεύγει όπως ένα και είναι σε μένα. Όταν φεύγει όπως ένα και είναι σε μένα, εσύ δεν σε κοροϊδεύει. Εσύ το δέχεσαι όταν φεύγει από μένα. Εγώ να μην το δεχτώ, του λέει. Σταυρώθηκα, λέει, για αυτή την περίπτωση. Δεν μην το δεχτώ. Μη μας κοροϊδεύει ο πειρασμός. Έχουμε δυναμίες. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, ξέρεις γιατί πέφτει σε μια καλώρια. Και αυτό είναι ευχάριστο γεγονός, λέει, που καταλαβαίνεις ότι πέφτεις. Διότι καταλαβαίνεις την πτώση σου και θα σηκωθείς. Φαντάσου να μην το καταλάβαινες, ότι έπεσες. Θα ήταν πολύ, εκείνο θα ήταν θανάσιμο και υπερπησία στη μέση της, λέει. Αυτή είναι και από εκεί αποκτέται, της λέει, πέφτεις όλο ένα γιατί έχεις υπερηφάνεια. Κάπου είναι κρυφή η υπερηφάνεια και της λέει, πέφτεις λίγα στη μαργία, του λέει. Η μοναχή το γράφει στο βιβλίο της περί προσευχής, το γράφει, τέλος πάντων, αρετές, περί αρετών. Και του λέει, πέφτεις γιατί έχεις υπερηφάνεια και επειδή η υπερηφάνεια δεν φαίνεται, παρακολουθώντας να πέσεις στο αμάρτημα της μάσας της μεγάλης, που στο λέγαμε στη Μαργία, για να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και σηκώνεσαι, έτσι λέει. Μπας πιέτος. Το θέμα είναι το πανηγύρι της ψυχής, είναι το αληθινό πανηγύρι, οποιαδήποτε γιορτή κι αν είναι. Αντίθετα,
οποιοδήποτε πανηγύρι, και αν έχουμε και το μεγαλύτερο που υπάρχει, Πεντηκοστή. Δεν έχουμε πανηγύρι. Εμπαιγμό των θείων κάνουμε, τίποτα άλλο παραπάνω. Και έχουμε χρέος όταν πάμε στην εκκλησία να πανηγυρίσουμε. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Να πορευόμαστε στο ναό, γιατί αγαπάμε την ομορφιά του σπιτιού του Κυρίου. Ηγάπησα ευπρέπειαν, ευπρέπεια του οίκου σου. Αυτό αγάπησα και ήρθα. Και τόπον σκηνώματος, και τον τόπο όπου στήσει κατασκήνωση εσύ και η δόξα σου. Του λέει Δαβίδ. Γι' αυτό το λόγο, το νιώθει με αυτόν τον τρόπο και πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο, λέει εξελεξάμιν, επειδή ακριβώς έτσι πανηγυρίζει, επαναλαμβάνω, ηγάπησα ευπρέπεια οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Πάω, μπαίνω μέσα στον ναό του Κυρίου, νιώθω την ομορφιά που υπάρχει μέσα, λάμπη, γιατί είναι όλος ο κόσμος των Αγίων μέσα εκεί, και είναι ο Κύριος της δόξης, τόπος κινώματος δόξη σου, και έχω χαρά γιατί πάω στην εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο, σε άλλο ψαλμό, δίνει απάντηση. Εξελεξάμιν, διάλεξα, παραρρυπτήστε, να με πετάξουνε. Διάλεξα πολύ περισσότερο να με πετάξουνε εν το οίκο του Κυρίου, μάλλον στο σπίτι του Κυρίου το δέχομαι να με πετάξουνε. Μου έρχεται στο νου η Άννα. Άννα δεν ήτανε που την περούσε για μεθυσμένη, η προφήτης Άννα. Αυτή λέει είχε τόσο πολύ συναρπαγή μέσα στην εκκλησία, μέρες ολόκληρες μέσα στην εκκλησία είχε. Σαμουήλ. Θυμάσαι. Σαμουήλ, ναι. Γέννησε Σαμουήλ. Η άλλα που γέννησε Σαμουήλ. Αυτή ζούσε μέσα στην εκκλησία, προσευχόμενη συνεχώς. Και μπαίνα μέσα και λέγανε, άστε μόνο, μεθυσμένη είναι αυτή. Την ονομάζανε μεθυσμένη. Πώς λέει ο λαός σήμερα. Του την έχει δώσει αυτού. Του την έχει δώσει αυτού. Η άλλα λοιπόν μεθυσμένη από προσευχή. Δηλαδή, λέει ο Αγίος Παΐσιος, τέτοια μέθη που την οποία παίρνεις από τη Θεία Τρέλα είναι άπιαστη, δεν πιάνει ο κόσμος. Ο νου είναι άξιος ο κόσμος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Δαβίδ λοιπόν με τέτοια μέθη λέει προτιμάω να με πετάξουν μέσα στο ναό του Κυρίου στον τόπο σκηνώματος της δόξης του παρά να είμαι σε σκηνώματα αμαρτωλών. Ποια είναι αυτά, ξέρεις? Τα σκηνώματα αμαρτωλών. Τα ανάκτορα. Το παλάτι του. Το παλάτι του εννοούσε. Το παλάτι του το ονομάζει σκήνωμα αμαρτωλών. Σκηνώματα αμαρτωλών. Και την εκκλησία ναό τόπο σκηνώματος δόξη. Εκεί είναι αληθινή δόξα. Η αληθινή δόξα αυτή είναι. Άμα πανηγυρίσεις πνευματικά αυτές τις αλλοιώσεις έχεις εσωτερικά, ζεις στον ουρανό κατοστήγη και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή από τα πήγια εδώ, από τα ουράνια, σε μαγκητίζουν τα ουράνια, σε τραβάνε τα ουράνια. Ακούστε και εγώ μαζί με εσάς. Μέσα στο ναό του Κυρίου που εργάζει κάποιος Άγιος ή η Παναγία, θα πει και τη φορά. Όσο ο άνθρωπος πορεύεται και το ζητάει από τον Κύριο να έστω και λίγες στιγμές αληθινές να ζήσει μέσα στην εκκλησία, παίρνει την ευωδιά της γνώσεως του Θεού. Προσέξτε, δεν την πιάνει το μυαλό. Όχι. Την ευωδιά αυτή που τη λέει και ο Απόστολος Παύλος, λέει ευωδία γνώσεως δόξης Θεού, μαρτυρούντι, λέει ότι παίρνουμε γνώση θεία
στην εκκλησία μέσα, αλλά όχι με το μυαλό μας. Δεν μπορεί το μυαλό να αντέξει τη Θεία Γνώση. Πώς θα το κάνουμε εκείνο το πράγμα? Ένα παράδειγμα το καταλάβουμε. Ένα παράδειγμα. Τι έγινε στη μεταμόρφωση? Πριν κάνει τη μεταμόρφωση ο Κύριος, είχε τη θεότητα ολόκληρη μέσα του. Βεβαίως. Ήταν Θεός και άνθρωπος. Λέει, προσέλαβε η ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα και έγινε ναός της θεότητας. Κατοίκησε παν το πλήρωμα της θεότητας. Το λέει ο Αστρός Παύλος. Λέει, μέσα στο σώμα του Κυρίου κατοίκησε αυτή η θεότητα που δεν χωράει στο σύμπαν. Άπαν το πλήρωμα της θεότητας. Κατοίκησε λοιπόν ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας. Τούτο εδώ δεν το πιάνει αυτό με τίποτα. Το πιάνει εδώ αυτό. Έχει τη δική της λογική. Η καρδιά μας συν Θείο Πνεύμα έχει τη δική της λογική και έχει τις δικές της προσλήψεις. Προσλαμβάνει. Το λένε προσλαμβάνουσες. Πώς το κάνει και το πράγμα. Πράγματα που ο άλλος δεν τα καταλαβαίνει. Πώς θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζει δε να μη ο Χριστός. Λέγονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Ότι δεν ζω εγώ. Ήταν ζωή σαν και εμένα και σαν και εσάς. Ζούσε, περπατούσε και λέει, δεν ζω εγώ. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Μιλάει ο Χριστός. Όταν λοιπόν κατασκηνώνει ο Κύριος, γιατί εμείς του παραχωρούμε, όπως λέει εκεί στα Χριστούγεννα, τόπος εν το καταλήματι, χώρο για να καταλύσει και να μείνει, τότε πανηγυρίζουμε και έχουμε παρέα τον Κύριο και δεν μας ενοχλεί ο κόσμος από τα κακά που μπορεί να έχει. Τα κακά μπορεί να έχει. Αλλά, λέει ο Χρυσόστομος, έρχεσαι στο ναό, στον τόπο που είναι ένδοξος γιατί βασιλεύει ο Κύριος. Θυμηθείτε τον Αβραάμ, ναι, Αβραάμ ήταν, που έπεσε, Ιακώβ, ο Ιακώβ έπεσε να κοιμηθεί και εκεί είδε σκάλα να ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι. Και όταν ξύπνησε, τι είπε, δε Σταύρο? Ως φοβερός ο τόπος ούτως. Τόπος Θεού, πώς το είπε. Τι είπες, πες το. Κλίμαξ Θεού, κάπως έτσι. Ναι, είπε ότι είναι τόπος Θεού εδώ πέρα, γεμάτος δόξα. Και αυτή η κλίμαξ του ουρανού, κάπως έτσι. Ναι, το χαρακτήρισε. Κάτι, βεβαίως, είναι τόπος ουρανού, δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω. Και λέει, και εκεί έβαλε σημάδι να γυρίσει και να κάνει, και έκανε και θυσία στον τόπο εκείνο μέσα. Ο ναός όπου κατοικεί ο Θεός είναι τόπος σκηνώματος δόξης. Στεναχωρία πολύ στην εκκλησία που ψαλοίδια βάζω και γίνονται διάλογοι. Ήταν στην εκκλησία μέσα, Παναγία μου, λέω, φώτισε το κόσμο να καταλάβει τι γίνεται εδώ μέσα. Τι γίνεται εδώ μέσα. Πάλι έρχομαι τον Άγιο στον Άγιο Παΐσιο. Λέει, στο Άγιο Δόρος ήταν ένας καλόγερος, πέντε γλώσσα γράμματος. Το γράφει στο βιβλίο του, μέσα. Και όταν τον ρώταγες πού βρίσκεται, και δεν λέει, δεν καθόταν καθόλου κάτω, μέχρι που πέθανε. Και τότε το λέγανε και, από τα εκκλησιαστικά, λέει, γράμματα δεν ήξερε. Και τότε τον ρώταγες, τι, πού βρίσκεται η εκκλησία, ψαλτήρια, ψαλτήρια, έλεγε. Τα περνούσε όλα για ψαλτήρια. Αλλά το πανηγύρι το ζούσε. Το πανηγύρι το ζούσε. Θέλω να πω ότι τα γράμματα δεν φτιάχνουν την καρδιά. Βοηθάνε άμα είσαι φοβούμενος. Τη χαλάνε την καρδιά τα πολλά γράμματα. Του λέει, Παύλε, εκεί ο Αγρύπας ήτανε,
τα πολλά γράμματα σε κάνουν να φέρεσαι τρελός. Μένει, του λέει, θυμάσαι εκεί που απολογήθηκε. Απολογήθηκε στον Αγρίπα, τον βασιλιά. Και του λέει, Αγρίπα βασιλιά, θα ήθελα να είσαι σαν και εμένα εκτός από εκείνα, του λέει. Εκτός από τα δεσμά που με έχετε δέσει τώρα. Αλλά για μένα είναι πανηγύρι τα δεσμά, του λέει. Για μένα είναι πανηγύρι. Είναι γλύκα, είναι ομορφιά. Είναι για την αγάπη του Χριστού. Και του απαντάει, παρολίγον, ο λίγον έλειψε, να με κάνεις να αλλάξω, του λέει. Να γίνω κι εγώ σαν και σένα. Και εκεί του είπε αμέσως ο Απόστολος Παύλος, θα το ήθελα εκτός από αυτά. Εκτός από τα δεσμά. Αυτά τα μεγαλεία τα βιώνεις όταν μετά προσευχή με ρωτάς. Κάνε προσευχή, ζήτα από τον Κύριο και διάβασε μια γραμμή. Δεν χρειάζεται. Μια γραμμή να τη φέρεις όλο γύρω-γύρω. Να σου γανώσει το μυαλό, να το κάνεις στραφτερό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το κάνουμε και το πράγμα. Να πανηγυρίζει το μυαλό και η ψυχή μας. Διάβασα τον Χρυσόστομο. Εχθές προχθές, πότε ήταν. Και στάθηκα λίγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για εκείνους που λένε ότι δεν πιστεύω. Γιατί τα διαβάζω και τα λοιπά. Οι γνώσεις δεν μου το λένε το πράγμα. Λέει ο Χρυσόστομος, μπορείς, θα το πω πολύ απλά, μπορείς να μου αναφέρεις μία επιστήμη, μία, από τις κατακόσμιες επιστήμες, που να μην στηρίζεται στην πίστη. Μία μόνο. Μία επιστήμη που να μην στηρίζεται στην πίστη. Π.χ. να πω ένα παράδειγμα. Διδάσκω εγώ τα παιδιά, άμα το παιδί δεν σταθεί έτσι, να δεχθεί ότι αυτά που του λέω είναι αλήθειες, να τα πιστέψει ότι είναι αλήθειες, δεν μαθαίνει τίποτα. Πουθενά δεν μαθαίνει τίποτα να δεν πεις αυτό που μου λέει ο άλλος, είτε δικηγόρος, είτε γιατρός, είτε ναυπηγός, είτε οτιδήποτε, δεν στάθηκες δίπλα να ακούσεις τη γνώμη που θα σου πει, τη γνώση που έχει και να πεις αυτό που λέει είναι πραγματικότητα, το πιστεύω. Νεκρώνεται κάθε επιστήμη χωρίς την πίστη. Μη μας λένε και μας σαμπουνάνε ότι η πίστη δεν χρειάζεται, ένα χώρο στον οποίο να μην βασιλεύει η πίστη να μας το δείξουν. Ένα χώρο. Και εδώ γιατί να μην ισχύει εδώ πέρα. Εδώ που είναι ο κατεξοχήν χώρος. Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο όπλο είναι η πίστη και η προσευχή, συνάμα μαζί. Γιατί με αυτό φτάνεις κοντά στο Θεό. Θα καταργηθεί μια φορά η πίστη. Βεβαίως θα καταργηθεί, όταν πάμε στην καρδιά του Θεού, δεν χρειάζεται να μάθουμε τίποτα παραπάνω. Το τέλειο είναι αυτό. Να δούμε το Θεό με τα μάτια μας, να ενωθούμε με Αυτόν. Κλείνω το θέμα, επαναλαμβάνοντας τα εξής. Θέλουμε σωστό εκκλησιασμό, ναι. Θέλουμε σωστή προσευχή, ναι. Θέλουμε αληθινή μελέτη, ναι. Ποιο άλλο έργο θείο και τέλειο θέλουμε, όποιο και είναι αυτό. Αυτό χρειάζεται να γίνει αποδοχή με ένα θέλω τόσο μεγάλο και ευλογημένο και άγιο. Τότε θα πανηγυρίσουμε σωστά. Τότε θα μάθουμε σωστά. Χωρίς το θέλω το καλό, το άγιο το ευλογημένο και την αγία πρόθεση, την καλή πρόθεση, δεν γίνεται τίποτα. Πανηγύρι λοιπόν ζει ο άνθρωπος που πανηγυρίζει από πριν εσωτερικά και έχει καθαρή συνείδηση. Να είναι ευλογημένο, αμήν. Θέλω να πείτε κάτι, πέστε, εγώ τελείωσα. Όταν λέμε καρδιά, εννοούμε ψυχή, έτσι δεν είναι. Όταν λέμε καρδιά, εννοούμε ψυχή. Όχι. Όχι, άλλο τώρα. Όχι. Όχι. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, μην νομίζουμε ότι είναι κανένα, όπως το λένε, πιθάρι καρδιά που το γεμίζουμε. Όχι. Εννοούμε χώρο πνευματικό εσωτερικό που εκεί πια κατοικεί μόνο η θεότητα.
Και ό,τι ιερό και άγιο υπάρχει, ωραίο. Ό,τι άγιο και ωραίο υπάρχει. Δεν είναι η καρδιά του σάρκινο σκεύος. Μην ξεγελιόμαστε, δεν είναι για λειτουργία του σώμα. Εννοεί το χώρο, το πιο ευαίσθητο πνευματικό. Ψυχή, εγώ πιστεύω. Ε? Ψυχή, δηλαδή. Όχι. Έχει σχέση και με την ψυχή. Έχει σχέση με την ψυχή. Λέει καρδία καθαρά και ψυχή ο Θεός. Άρα έχει σχέση με την ψυχή, γιατί καθαρίζει και η ψυχή. Συνάμα. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να το μεταφέρω ακριβώς. Θα το ξανακοιτάξω μια φορά. Γιατί, αλλά δεν πρόκειται για χώρο. Ο Θεός το έχει πάει, έχω διαβάσει. Δεν πρόκειται για την καρδιά αυτή καθεαυτή. Γιατί και λέει, δεν γίνεται κανένα πιθάρι, λέει, να βάλουμε κάτι μέσα. Αλλά πρόκειται για χώρο πνευματικό στην ψυχή μέσα. Πού άλλο. Πού άλλο. Υπάρχει οικογενειάρχης που να είναι Άγιος. Πολύ. Ναι. Δηλαδή ήταν επίσημα έχει. Υπάρχει ένα βιβλίο που το έχει βγάλει. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομερά δύσκολο γι' αυτό. Λέω. Υπάρχει ένα βιβλίο. Πιο εύκολα ένα καλόγερος θα γίνει Άγιος παρά ένα οικογενειάρχης. Για περίμενε να ακούσεις. Άκουσε το και ψάξε να το βρεις. Το πουλάνε. Το έχει γράψει ο πατήρ Ευθύμιος, μαθητής του Αγίου Παϊσίου το έβλεπε αυτό, εντοκός μάγει. Ζήτησε να το βρεις. Ζήτησε να το βρεις. Θα ωφεληθείς πάρα πολύ. Κατάλαβες, εγώ δεν το έχω. Γιατί γράφει μέσα οικογένειες σύγχρονες που ζουν. Καμιά πενταριά οικογένειες. Έχει ανακηρυχθεί, αν έχει ανακηρυχθεί άγιος, ας πούμε, κάποιος από την οικογένεια, κάποιος. Άγιος Βασίλειος, πρώτος. Άγιος Γρηγόριος. Ο Θεολόγος. Ξέρεις κάτι. Ο Άγιος Παΐσιος γράφει σε ένα βιβλίο του μέσα ότι οι Άγιοι που τους θυμάμαι, τους μεγαλομάρτυρες, μεγάλους Αγίους κλπ. Έχουν τιμή και δόξα τω Θεώ, αλλά μεγαλύτερη τιμή έχουν αυτοί που είναι αφανείς Άγιοι. Τους οποίους δεν θυμάμαι εμείς εδώ στη γη, γιατί άγνωστοι. Οι άγνωστοι Άγιοι τιμώνται περισσότερο από τον Θεό. Να μην αισθάνονται καμιά έλλειψη, καλά, τιμώνται από τον κόσμο οι Άγιοι, Γεώργιος, Δημήτρης κλπ. Αυτοί που είναι αφανείς και δυσάξιοι, εκεί έχουν την πληρωμή από τον Θεό. Το γράφει ο Άγιος Παΐσιος κλπ. Σε βιβλίο μέσα. Να σκαλίζουμε βιβλία Αγίων και λύνονται απορίες πάρα πολλές. Όσο σκαλίζουμε, όσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, έτσι πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα έχουμε δύο φορές ακόμα. Και πίνουμε μετά. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Το γεια σας κύριε Κώστα. Αφού το βάζει ο κύριος Βασίλης εδώ που είναι πιο γερός από μένα. Ναι.